Και τώρα κυρίε και κύριοι θα παραμείνουμε σε επιχειρηματικό περιβάλλον να θα καλημερίσω τον πρώτο μας καλεσμένο για αυτή την εβδομάδα ο οποίος είναι ο κύριος Αλκιβιάδης Καλαμπόκη, ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου, Πανελλήνου Συνδέσμου Εξαγωγέων και Γενικός Διευθυντής της Great Exhibitions. Καλώ ήρθατε κύριε Καλαμπόκη. Καλημέρα κύριε Σμυρλή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και σιδηροκέφαλος στη νέα θέση, έτσι όπως πήρατε την σκητάλη από την κυρία Σακελαρίδη. Θα έλεγα καταρχάς, πριν περάσουμε σε επιμέρους θέματα, να μας δώσετε τη γενική εικόνα των ελληνικών εξαγωγών, γιατί έχουμε και καλά νέα της τελευταίας τριετίας και νέα τα οποία χρήζουν περαιτέρω εμβάθυνση, τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον. Καταρχήν ευχαριστώ για τις ευχές. Όπως γνωρίζετε, ο κλάδος των εξαγωγών είναι πάρα πολύ σημαντικός κλάδος για την οικονομία μας γενικότερα. Άρα το έργο είναι δύσκολο, επίπονο, αλλά έχουμε γνώση, έχουμε αγάπη, έχουμε θέληση και νομίζω ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το καλύτερο δυνατό σε συνδυασμό βέβαια με την δυναμική που έχουν οι εξαγωγείς μας, οι οποίοι απέδειξαν ότι μέσα στα χρόνια της κρίσης κατάφεραν να αντιστρέψουν αυτό το αρνητικό κλίμα και φτάσαμε το 2000. 22 να κάνουμε ρεκόρ, να γράψουμε 54 περίπου δισεκατομμύρια εξαγωγέ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Φτάχναμε περίπου στο 22,3% του ΑΕΠ. Το 2023 έχουμε την πρώτη αρνητική καταγραφή, φτάνουμε στα 50,9 δις και στο πρώτο πεντάμινο του 2024 έχουμε μια πτώση της τάξης του 3,9%. Αυτό είναι όντως ανησυχητικό, γιατί ο στόχο μα είναι πάντα το καλύτερο: να ξεπεράσουμε τα προηγούμενα και όχι να έχουμε αυτέ τι αρνητικέ καταγράφε. Βέβαια, το παγκόσμιο περιβάλλον, όλα τα γεγονότα που καθημερινά στα ρεπορτά σα λέτε, είτε οικονομικά γεγονότα, είτε οι πόλεμοι, οι, οι μη διευκολύνσει πλέον στο κομμάτι των μεταφορών, η αύξηση του κόστου ενέργεια ο ανταγωνισμό έχουν επηρεάσει σημαντικά σε αυτή την καταγραφή. Υπάρχουν κλάδοι που αντιστέκονται, αλλά στόχο και χρέο των εξαγωγείων και τη πολιτεία να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ξαναπεράσουμε πάλι σε θετικό πρόσημο. Ε, να μην ήδη αναφερθήκατε στι δυσκολίε του παγκόσμιου περιβάλλοντος, στι προκλήσει. Σε όλο αυτό πιστεύετε ότι έχει προσθεθεί και τα υψηλά επιτόκια, δηλαδή το ακριβό χρήμα, γιατί Πολλέ χώρε, όπω παραδείγματο χάρη η Γερμανία, έχουν, ε, οι, οι πολίτε ε, έχουν σφίξει τα ζωνάρια. Είναι, είναι πραγματικότητα αυτό. Το συναντάμε από τι πολλέ επισκέψει που κάνουμε μέσα στη διάρκεια του χρόνου στη Γερμανία και βλέπουμε πραγματικά μια αντιστροφή του κλίματο από την υπεραισιοδοξία που είχαν οι Γερμανοί, ή αν θέλετε, εκείνοι εντό εισαγωγικών την υπεροψία ότι είμαστε δυνατότεροι. Τώρα πραγματικά έχουν περάσει σε μια φοβία. Ε, αυτό σε συνδυασμό με το γεγονό που είπατε ότι η αποκλιμάκωση των επιτοκίων και η δυνατότητα παροχή ρευστότητα, οικονομική ρευστότητα στι μικρότερε αρχικά επιχειρήσει αλλά και στι μεγαλύτερε, είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το δουλέψει η κυβέρνηση, είναι σε αυτή την κατεύθυνση και είναι και μέσα στι προτάσει τι οποίε εμεί βάζουμε στο τραπέζι. Πρέπει να ενισχυθεί η ρευστότητα, να χρηματοδοτηθούν ε, οι επιχειρήσει και να αντιστραφεί αυτό το 80-20 που λέμε. δηλαδή το 80% των μικρών επιχειρήσεων κάνουν το 20% των εξαγωγών και το 20% των επιχειρήσεων κάνουν το 80% των εξαγωγών μας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι συνηθισμένο με αυτό που λέμε διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης. Αυτό είναι το ζητούμενο που πρέπει η χώρα να βάλει ως επόμενο βήμα να μεγαλώσει ο αριθμός των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στο εξαγωγικό επιχειρήν. Για να έρθω το πώς μπορεί να γίνει η διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης θα ρωτήσω καταρχάς ποιοι είναι οι κλάδοι στους οποίους και πάμε καλά και υπάρχει και προοπτική. Υπάρχουν... Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών είναι από τους κλάδους που άντεξε στο πρώτο πεντάμινο. Ε, βέβαια έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο την προηγούμενη χρονιά του Ελαιόλαδου, που ήταν και η τιμή υψηλή και η παραγωγή δεν ήταν καλή στις επόμενες χώρες. Ε, εντάξει, ο κλάδο των πετρελοειδών που συνηθίζουμε, αν ξέρετε, να τον, να, τον, να τον εξαιρούμε, αν θέλετε, Ευχαριστώ. για λόγου ευνόητου. Από εκεί πέρα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στην φαρμακοβιομηχανία, στα βιομηχανικά, στα πλαστικά, στις πρώτες ύλες. Ε, είχαμε όμως πτώση σε αυτό το χρονικό διάστημα του πενταμήνου μιλάμε και στα βιομηχανικά και στα μηχανήματα και στα χημικά και στα ποτά και καπνά και στα λάδια βέβαια το πρώτο πεντάμινο διότι εδώ πάμε τώρα στην αντίστροφη πορεία της κατηγορίας των ελαιών διότι η τιμή αρχίζει να πέφτει, η παραγωγή είναι μειωμένη οπότε θα δούμε καταγραφές και στις περιφέρειες που θα είναι σημαντικά μειωμένε για την κατηγορία των ελαιών. Και τώρα πάμε στο Στη, στην υπόθεση με το μεγαλύτερο ζούμε, κύριε Καλαμπόκη, πώς θα πετύχουμε τη διεύνηση της εξαγωγικής βάσης, τι πρέπει να συμβεί και υποθέτω ότι αυτό είναι και ζήτημα οράματος, το οποίο πρέπει να γίνει και με κεντρική κατεύθυνση. Νομίζω ότι είπατε τη μαγική λέξη όραμα. Οι εξαγωγές, ξέρετε, είναι ένα ταξίδι οράματος, είναι ένα ταξίδι αγάπης, είναι ένα ταξίδι που πρέπει να το υπηρετεί Αρχικά με την αγάπη, την πίστη, την αφοσίωση, αλλά προφανώ χρειάζεται η στρατηγική. Χρειάζεται επιμονή και απέραντη υπομονή. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Σου ανοίγονται όλε οι αγορέ, αλλά παράλληλα και οι προκλήσει του ανταγωνισμού είναι τεράστιε. Άρα θα πρέπει να έχει αντοχές για να μπορέσεις να αντέξεις, να έχει κάνει σωστά τους προπολογισμού, να μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είναι ένα ταξίδι το οποίο ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Και αυτό το πράγμα είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν κυρίως οι μικρότερες επιχειρήσεις, που δεν έχουν, αν θέλετε, ακόμη εκείνη την παιδεία του ότι πρέπει να υπομείνουν ή δεν έχουν τα κατάλληλα στελέχη για να μπορέσουν να εφοδιάσουν τις εταιρείε τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Άρα είναι συνυφά. Αυτό το όραμα με την διεύρυνση των ανθρώπων που θέλουμε να μπουν στον εξαγωγικό κλάδο. Είτε των επιχειρηματιών, που είναι μονόδρομο η εξαγωγή, διότι του ανοίγεται ένα καινούριο οικονομικό περιβάλλον, είτε των ανθρώπων που θα στελεχώσουν τι επιχειρήσει. Και αυτά τα νέα παιδιά για να μπουν μέσα χρειάζονται επιμόρφωση. Η επιμόρφωση για να καταλάβουν, το ακούσατε από το τελευταίο ρεπορτάζ τη κυρία Καλαμαρά, τι κάνουν οι φαρμακοβιομηχανίε για να προσελκύσουν. Κόσμος τις εταιρίες τους τους επιμορφώνουν για να καταλάβουν ότι είναι ένα πεδίο εντελώς διαφορετικό. Ποια είναι η διαφορά της νέας γενιάς των παιδιών που θέλουμε να βάλουμε στον εξαγωγικό στίβο. Μιλάνε πολλές γλώσσες ταξιδεύουν πάρα πολύ εύκολα. Έχουν άμεση σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Άρα έχουν όλα εκείνα τα προσόντα για να γίνουν τα στελέχη τη αυριανή γενιά. Αυτό έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή και να μην είναι μόνο τα στελέχη, να είναι και οι νέοι επιχειρηματίε. Για να μπορέσει να διευρυνθεί ο κλάδο των εξαγωγών και να μπορέσουμε να ανοίξουμε το κομμάτι του 80-20-20-80, να αντιστραφεί η σχέση, χωρί προφανώ να λέμε ότι είναι άσχημο ότι το 20% κάνει τον 80, αλλά πρέπει να μεγαλώσουμε το άλλο κομμάτι. Και αυτό χρειάζεται τόσο στρατηγική από, το θέμα, από θέμα πολιτείας στο θέμα τη επιμόρφωση που γίνονται κάποια βήματα, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο, όσο και από την πλευρά των εξαγωγέων να καταλάβουν ότι πρέπει να, ενδυνα, να ενδυναμώσουν, να βάλουν νέο αίμα στι επιχειρήσει του και να ξεφύγουμε και από τη λογική πλέον της ευρωπαϊκής αγοράς που είναι μια εύκολη πρόσβαση και να πάμε στο άνοιγμα των τρίτων χωρών που προφανώς είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Τα εμπόδια είναι πολλά. Τα τελωνιά βάζουν προβλήματα. Τα εκεί τελωνία. Τα προϊόντα μα επιβαρύνονται με δασμού που τα καθιστούν μη ανταγωνιστικά σε σχέση με τα εκεί παραγόμενα. Εδώ όμω οφείλει Τόσο η Πολιτεία, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να διευρύνει εκείνε τι διμερεί εμπορικέ συμφωνίε που έχουν διπλό όφελο. Πρώτον, θα προστατεύσουν τα προϊόντα μα τα ονομασία προέλευση ή τα γεωγραφική ένδειξη από τον ανταγωνισμό, το μιμητισμό και την αντιγραφή. Αλλά και παράλληλα να βοηθήσουν να απαλληλθούν εκείνε οι τελωνιακέ διαδικασίε ή να προβούμε σε μειώσει δασμών που αυτό μπορεί να γίνει πλέον σε επίπεδο εμπορικών συμφωνιών. Ποιε είναι αυτέ οι τρίτε χώρε που μέχρι τώρα έχουν δώσει καλά στοιχεία. Θα σας πω εμείς κυρίως, αν δει κάποιος την, τη δεκάδα των χωρών, βλέπετε ότι είναι ε, παραδοσιακά πρώτη η Ιταλία, είναι η Γερμανία, ε, είναι κυρίως χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα λοιπόν, η Αγγλία πλέον ανήκει στις τρίτες χώρες, Σωστά. αλλά πρέπει να δώσουμε εκεί μια βαρύτητα, πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά σε χώρες της Σαχάριας Αφρικής, σε χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση αναπτυξιακή. Άρα που το κάνουν οι κατασκευαστικέ εταιρείε, με τον ιδιωτικό τρόπο ματιά, αντιλαμβάνονται ποιε είναι οι αναγκαιότητε αυτέ τι χώρε και πάνε εκεί. Φτιάχνουν έργα. Αυτό θα πρέπει να γίνει και στον επιστημιστικό τομέα, ούτω ώστε να του δώσουμε τροφή. Διότι ο νέο τρόπο που πλησιάζουν αυτέ οι χώρε είναι ο δυτικό δυτικοποιούνται. Με ό,τι αυτό συνεπάει. Άρα, εμεί που έχουμε αυτό το πλούτο των τροφίμων αλλά και άλλων παραγόμενων προϊόντων, πρέπει να στρέψουμε τη ματιά μα εκεί. Αν αντιστραφεί αυτό το 65-35 που είναι η σχέση που παίζει ή από το 55-45 Ευρωπαϊκή Ένωση προ τρίτε χώρε, πιστέψτε μου ότι θα δείτε τι εξαγωγέ να εκτινάσονται. Άρα, η στρατηγική λοιπόν, ναι, μεν είναι δύσκολη, γιατί πάμε να ανοίξουμε παιδεία σε άλλε περιοχέ που έχουν αυτέ τι δυσκολίε που σα προανέφερα, αλλά είναι αυτέ που θα μα δώσουν την προστιθέμενη αξία και την αύξηση στα νούμερα των εξαγωγών μα. Θα ομολογήσω, κυρίε Καλαμπόκη, ότι αντιλαμβάνομαι πλήρω το όραμά σα, αλλά θα κάνω τον αντίλογο τη άλλη πλευρά. Ω οικονομικό κανάλι, καταγράφουμε καθημερινά τι δυσκολίε του να επιχειρεί σε αυτή τη χώρα και με μια κυβέρνηση η οποία καθομολογία είναι φιλική προς τις επιχειρήσεις, δηλαδή δεν αντίκειται. Αλλά τόσο το φορολογικό πλαίσιο, το οποίο βλέπετε τι γίνεται τώρα με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ε, τόσο με τις αντιξοότητες ε, τις ενεργειακές. Είδατε την κραυγή αγωνίας από την ελληνική βιομηχανία που δεν είναι και πολύ μεγάλη ελληνική βιομηχανία, αλλά αυτή που έχουμε ε, φωνάζει για τις τιμές στην ενέργεια και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Πώς να οραματιστεί ένας επιχειρηματίας μεσαίου μεγέθους να κάνει ένα τόσο μεγάλο άλμα. Καταρχήν ο δικός σας ο αντίλογος είναι η δική μας η φωνή. Άρα δεν έχουμε κάποιο αντίλογο. Τι εννοώ ότι αυτά είναι τα αιτήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, φυσικά και των μεγάλων επιχειρηματιών που επιχειρούν σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχουν γίνει βήματα και οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι παγκόσμιες οικονομικές παραδοχές που δυσκολεύουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας στο επιχειρήν. Όμως, η χρηματοδότηση όπως είπαμε πριν, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων, το θέμα της ενέργειας για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, η ματιά του κράτου στι εξαγωγικέ επιχειρήσει στο φορολογικό καθεστώ. Υπάρχουν χώρε όπου τα έσοδα από την εξαγωγική δραστηριότητα φορολογούνται με μηδέν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα κίνητρο. Αν πρέπει λοιπόν να περάσουμε σε μια φάση ξανά μια δεύτερη βιομηχανική επανάσταση, γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε μια χώρα η οποία μπορεί να παράγει. Να έχει αυτοκίνητο βιομηχανία. Έχουμε δει πολλά αποτυχημένα α, παραδείγματα στο παρελθόν. Το κράτο ήταν το εμπόδιο εδώ πρέπει να δούμε λοιπόν την δεύτερη βιομηχανική επανάσταση στη χώρα μας. Πώς μπορούν οι τομείς που πάνε καλά να ενισχυθούν και πώς μπορούμε να δούμε το νέο βιομηχανικό περιβάλλον που αλλάζει καθημερινά. Μιλήσατε στα ρεπορτάζας για startups, για νέες τεχνολογίες, για ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλα αυτά, γι' αυτό επέμεινα στο κομμάτι επιμόρφωση νέων παιδιών. Θα πρέπει να επιχειρήσουν σε ένα υγιές περιβάλλον. Και το υγιές περιβάλλον μέσα σε αυτή τη δυσκολία πρέπει εδώ να ενισχυθεί από την πολιτεία. Και τα, 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 πλαίσια είναι συγκεκριμένα. Δεν είναι μόνο η επιμόρφωση, είναι το νέο οικονομικό περιβάλλον, είναι χαμηλότερα επιτόκια. Το άνοιγμα των τραπεζών σε αυτέ τι επιχειρήσει να γίνεται με τραπεζικά κριτήρια, προφανώ να μην γίνουν λάθη του παρελθόντο, αλλά όμω πρέπει να ανοίξει επιτέλου αυτή η κάνουλα τη χρηματοδότηση για να μπορέσουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει να κάνουν τα επόμενα βήματα, τα οποία τα έχει ανάγκη όχι μόνο το επιχειρήν, αλλά τα έχει ανάγκη η ίδια η χώρα. Ο στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δεν είναι κάτι απλησίαστο ούτε το να φτάσουμε στο 40% ή στο 45% του ΑΕΠ καθαρά ως προϊόντα χωρίς να προσθέσουμε τις υπηρεσίες μαζί, τουρισμό κλπ. Αυτά μπορούν να γίνουν. Και νομίζω, όπως είπατε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι φιλικά προσκύμενη στο επιχειρήν. Πρέπει να το αποδείξει εμπράγματα με νέες ενέργειες αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Τι είναι εξαγωγική επιχειρήση? Ο μηχανισμός που φέρνει ζεστό χρήμα στην οικονομία. Δεν παράγεις μόνο εδώ πλούτο. Τον φέρνει απ' έξω εδώ και διατηρεί θέσεις εργασία. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το θέμα των εργαζομένων πλέον και στι παραγωγικέ μονάδε. Επειδή είστε και Γενικό Διευθυντή τη Great Exhibitions, μιλήστε μα πόσο σημαντικέ είναι η συμμετοχή των Ελλήνων, ελληνικών επιχειρήσεων, πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή τους στις διεθνείς εκθέσεις. Γιατί είναι και μία κοστοβόρα διαδικασία αυτή. Προφανώς είναι κοστοβόρα διαδικασία. Ο, ο Έλληνα εξαγωγία είναι φύλλα προσκύμενο στο εκθεσιακό περιβάλλον. Ο Έλληνα εξαγωγία είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι εξωστρεφή. Του αρέσει η επικοινωνία. Άρα οι εκθέσει είναι ένα εργαλείο που του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει ένα πλέγμα δράσεων. Να δει τους παλιούς του παλιού του πελάτε, να δει νέου πελάτε, να δει τι συμβαίνει στην παγκόσμια αγορά, τον ανταγωνισμό, τα νέα προϊόντα. Πώ κάνουν marketing οι ανταγωνίστριε χώρε. Δεν είναι πάω σε μια έκθεση μόνο για να πουλήσω. Πάω να δω τι γίνεται στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο που δρώ. Γιατί οι εκθέσει είναι και θεματικέ. Υπάρχουν εκθέσει ε, τροφίμων, υπάρχουν εκθέσει φαρμακευτικών προϊόντων, δομικού υλικού. Και πλέον οι Έλληνε εξαγωγή ξέρουν πού πάνε. Θα σα πω πολύ χαρακτηριστικά ότι στι μεγαλύτερε εκθέσει τροφίμων, ε, που είναι ένα λάξ στα έτη, είτε στη Γερμανία η Ανούγκα, είτε στη Γαλλία η Σιάλ, η Ελλάδα είναι μέσα στην πεντάδα των χωρών των συμμετοχών. Η Ελλάδα το 10 εκατομμυρίων ξεπερνάει χώρες που είναι δεκαπλάσιες. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αγωνιούν, συμμετέχουν με τη βοήθεια του κράτους, με τη βοήθεια των, ε... των περιφερειών. Με τη, με τη δική του τη χρηματοδότηση. Και εδώ ζητάμε την επαναπροκήρυξη του προγράμματο Εξωστρέφεια, το οποίο έτρεξε μέσα στην περίοδο του COVID. Δεν είχε προφανώ τα αναμενόμενα αποτελέσματα, γιατί δεν μπορούσε να ταξιδέψουν οι άνθρωποι. Είναι όμω ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και του δίνει τη δυνατότητα με ένα 50% να έχουν την επιδότηση αυτή και να τη χρησιμοποιούν σε πολλαπλέ και επαναλαμβανόμενε συμμετοχέ. Γιατί ξέρετε, η παρουσία σε μία έκθεση μία φορά είναι ίσον μηδέν. Θα πρέπει. Ο ξένος αγοραστής να σε δει, να σε ξαναδεί για να αποκτήσει την εμπιστοσύνη. Ό,τι σου δεν είναι μια επιχείρηση η οποία ήρθε ως φωτοβολίδα και εξαφανίστηκε. Πρέπει να αποκτήσει, τι είναι ο αγοραστής, η συμπυκνωμένη φωνή των χιλιάδων καταναλωτών μπαίνουν σε ένα σούπερ μάρκετ. Άρα η απόφαση του να επιλέξει ένα προϊόν είναι τόσο σημαντική γιατί φέρει στις πλάτες του το βάρος της ευθύνη του να βγάλει ένα προϊόν από το ράφι και να βάλει ένα άλλο ή μια υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς που συμμετέχουμε στις, στις εκθέσεις θα πρέπει να δείχνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και εδώ είναι η ανάγκη των νέων παιδιών που έχουν αυτή την αμεσότητα της επικοινωνίας και της ξένης γλώσσας και των ταξιδιών. Αν όλα αυτά γίνονται και γίνεται η σωστή προεργασία, και γιατί λέω προεργασία και όχι εργασία, διότι πηγαίνοντα σε μια έκθεση θα πρέπει να λειτουργήσουμε από πριν. Να ενημερώσουμε του πελάτε μα, του νέου πελάτε, να βρούμε τι λίστε αγοραστέ, να του πούμε θα είμαστε εκεί. Να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει κατά την παρουσία μα εκεί και μετά να συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε. Μα... Να μην απογοητευόμαστε με την πρώτη και μοναδική φορά. Διότι ο αγοραστή δεν μπορεί να πιστεί εύκολα ότι καλημέρα σε είδα, θα αγοράσω. Θέλει να καταλάβει ότι η εταιρεία σου υπάρχει. Ζει ένα οργανισμό ζωντανό, μια επιχείρηση που αναπτύσσεται και θα έρθει η ώρα. Άρα, και αυτό σα είπα στην αρχή. Θέλει υπομονή, επιμονή, όραμα, στρατηγική και αγάπη για τον κλάδο. Όταν τα έχει όλα αυτά, πιστέψτε με, θα έρθει η ώρα που θα πάρει το αποτέλεσμα. Μου επιτρέπετε να συμπληρώσω για κάτι πιο πεζό. Που το είπατε, αλλά έτσι να το επαναλάβουμε να, να ακούγεται. Ρευστότητα χρηματοδότηση. Γιατί χωρί την καύση ύλη δεν μπορεί να κουνηθεί για πουθενά. Είναι μεγάλο ζητούμενο το άνοιγμα της χρηματοδότησης, η μείωση των φορολογικών συντελεστών στις εξαγωγικές επιχειρήσεις να ακολουθηθούν μοντέλα άλλων χωρών, γιατί αυτά πρέπει να είναι τα ενισχυτικά εργαλεία που το κράτος πρέπει να δώσει, ούτως ώστε την αγάπη που έχει ο Έλληνα να αρθεί να, του τη συνδυασ... να συνδυαστούν με όλα εκείνα τα οικονομικά εργαλεία για να μπορέσει να βρει το δρόμο του στι νέε αγορέ. Να ξεφύγει από το παραδοσιακό τη Ευρώπη και να εγχειρήσει στι δύσκολε αγορέ. Άρα, λοιπόν, το κράτο πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη στρατηγική και να βλέπει και να αγαπάει με τη σειρά του. Χρησιμοποιώ τη λέξη αγάπη, γιατί είναι ένα όραμα. Αν το κράτο έχει όραμα, θα ακολουθήσουμε εμεί. Οι εξαγωγεί έχουν όραμα, πιστέψτε με. Στα 10 χρόνια τη κρίση, κάθε χρόνο ανεβάζαμε ρεκόρ. Γιατί, Γιατί υπήρχε αναγκαιότητα. Έπρεπε Υπάρχουν να Υπάρχουν ανοιχτοί διεύλοι επικοινωνία με του αρμόδιου υπουργού. Βεβαίω υπάρχει το Συμβούλιο Εξωστρέφεια που έγινε η συνεδρίαση πριν από μια εβδομάδα που καταθέσαμε. Και ω νέο διοικητικό συμβούλιο ξεκινάμε μια σειρά επαφών με πολύ συγκεκριμένε προτάσει. Γιατί είναι δύο τα πράγματα. Το πρώτο είναι ο οδικό χάρτη των εξαγών. Ποιε είναι οι κινήσει εκείνε στρατηγικά που πρέπει να κάνει το κράτο. Και το δεύτερο, ποια εργαλεία πρέπει το κράτο να έχει προκειμένου να βοηθήσει του εξαγωγεί να βρουν τον πολυπόθητο δρόμο τη ανάπτυξη και τη ευμάρεια των επιχειρήσεων κατά συνέπεια τη ευμάρεια των εργαζομένων. Ε, πολύ ωραία, κύριε Καλαμπόκη. Ε, με χαρά να ανανεώσουμε το ραντεβού μα. Δεν ξέρω αν μπορείτε πολύ σύντομα να μα δώσετε ένα παράδειγμα. Ποιο είναι αυτό ο μικρό ή μεσαίο επιχειρηματία που ίσω να μα ακούει τώρα και να μην έχει ταυτιστεί ακόμα με όσα συζητάμε. Είναι μια επιχείρηση από την Κρήτη, μια επιχείρηση από τι Έρε, από τη Δράμα, από την Καλαμάτα, από τα νησιά του Αιγαίου. Είναι μια επιχείρηση από την Ήπειρο, από τη Στερεά, από τη Θεσσαλία, η οποία έχει ξεκινήσει με έναν ενθουσιασμό καίγεται με την πρώτη φορά και εγκαταλείπει. Όχι. Θα πρέπει να επιμείνει. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω. Η επιμονή, η υπομονή, η αγάπη, η όραμα, στρατηγική Πιστέψτε με, υπάρχουν άπειρα επιχειρήματα. Δεν είναι τυχαία τα νούμερα αυτή τη στιγμή. Δεν έρχονται τα νούμερα ω διαμαγεία και καταγράφουμε τι αυξήσει των εξαγών. Άσχετα αν το 80-20. Όμω, οι μικρέ επιχειρήσει, ο κλάδο των τροφίμων και ποτών που αντιστέκεται, είναι ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Διότι αντιλήφθηκαν στην αρχή, επέμειναν. Γι' αυτό είπαμε ότι η επιμόρφωση. Έχω γυρίσει την Ελλάδα, έχω μιλήσει σε περιφέρειε, σε επιμελητήρια και βλέπω την ανάγκη για την επιμόρφωση. Βλέπω ανθρώπου που έρχονται και μου λένε Κατάλαβα το λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επιμείνω. Και αυτές οι επιχειρήσεις, ειδικά σε περιφέρειες οι οποίες είναι σε φάση ανάπτυξης, είναι εκείνε που έχουν περισσότερο ανάγκη να είμαστε κοντά του, να του ενημερώσουμε, να του βοηθήσουμε και αυτό είναι και ο ρόλο, ένα στατηγικό ρόλο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγείων, τόσο και τη Κρήτη που το κάνουμε στο παρελθόν πετυχημένα, να είμαστε παντού, να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε για τι εξαγωγέ, να του πούμε για το όραμα και να του βοηθήσουμε με συγκεκριμένα πράγματα, στρατηγικέ, μεθόδου και εργαλεία που πρέπει να κάνουν, ούτω ώστε να βρουν το επόμενο βηματισμό του. Σα ευχαριστούμε για τη συζήτηση, κυρία Καλαμπόκη, και ολόψυχα σας ευχόμαστε το όραμά σας για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων να βρει το δρόμο του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.